Κοίτα, κοίτα. Νάτος. Έχω κουραστεί πια οι γυναίκες να με θέλουν μόνο για το θεϊκό κορμί μου. Κορίτσια, διαθέτω μυαλό, καρδιά και συναισθήματα. Ανίτα, μόνο εσύ μπορείς να με καταλάβεις. Έλα, έλα, άνθρωπέ γιατί μου. Γιατί εσύ διαθέτεις μυαλό και καρδιά. Ανίτα, κοίτα. Αυτό είναι το θεϊκό κορμί που βλέπω. Ανίτα, κοίτα. Δεν μπορούν οι γυναίκες να με βλέπουν μόνο για το θεϊκό κορμί μου. Εγώ θέλω μια γυναίκα η οποία θα με αγαπήσει. Για την ψυχή μου, τα συναισθήματά μου, την καρδιά μου. Πού πάμε σαν κοινωνία. Πού πάμε σαν κοινωνία. Τι θέλουν στην πραγματικότητα οι γυναίκες. Έχει χαθεί από την εποχή μας η τρυφερότητα, ο ρομαντισμός, η αληθινή αγάπη. Κυρίως. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μάλιστα. Είμαι ο Αποστόλης. Μάλιστα. 46 ετών. Μάλιστα. Συνήθως μου λένε ότι η ηλικία μου δεν φαίνεται. Γνωρίζω γυναίκες από 23 έως 37 ετών. Να έχει συγκεκριμένο. Μπορώ να βγάλω τη μάσκα. Όχι. Συνήθως τις γνωρίζω στην αρχή ως φίλες. Θα βγούμε για έναν καφέ, για ένα ποτό. Θα τους μιλήσω για κοινωνικά θέματα, για εξωτερική, εσωτερική πολιτική. Για να καταλάβω, ρε φίλε, κάτι να πούμε. Ένα λεπτό για να καταλάβω τώρα. Εσένα το πρόβλημά σου είναι δηλαδή ότι όλες οι γυναίκες όταν σε βλέπουν σε θέλουν μόνο για το κορμί σου. Δηλαδή σε αντιμετωπίζουν σαν έναν άντρα ο οποίος τους είσαι χρήσιμος μόνο για γενικότερα για μια σχέση της μιας νύχτας. Ακριβώς. Και δεν στο βάση θέμα το ερωτικό. Μόνο στο ερωτικό κομμάτι. Ναι. Μάλιστα. Εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι πραγματικά πάρα πολύ ένα κορμί πραγματικά γοητευτικό και τόσο. Ένας άντρας που δεν μπορεί μια γυναίκα να δει τίποτα άλλο πλην του κορμιού του. Για την ηλικία μου πιστεύω πως ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα ζητάς από τις γυναίκες να σε αντιμετωπίσουν σαν πνεύμα, σαν ψυχή. Εννοείται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Να έχουν ρομαντισμό, άρα έχεις έρθει εδώ για να απευθύνεις συναισθήματα. Μάλιστα. Έχεις έρθει εδώ για να απευθύνεις στις γυναίκες το εξής μήνυμα που σε θέλουν. Ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να θέλει μόνο το ερωτικό κορμί μου, τίποτα άλλο. Το θεϊκό κορμί μου. Μάλιστα. Έχω γνωρίσει. Μπορείς να σηκωθείς να δούμε το θεϊκό κορμί λίγο. Μακριά πήγαινε, κρατάμε αποστάσεις. Ναι. Προς τις κάμερες, φίλε. Μάλιστα. Αυτό είναι το κορμί, το θεϊκό κορμί για το οποίο οι γυναίκες σφάζονται. Αυτό είναι το θεϊκό κορμί που μόνο γι' αυτό θέλουν αυτόν τον άντρα. Να πεις στις γυναίκες. Πρώτα απ' όλα, έχω γνωρίσει πάρα πολλές γυναίκες. Μάλιστα. Σε κάποια φάση κουράστηκα. Με κούρασε δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Είχε βγει σε κάποια φάση μία φήμη, στην οποία κουβεντιάζανε οι φίλες και λέγανε ότι μπορούν απλά με τον Αποστόλη να περάσουν καλά. Μάλιστα. Και τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν έρχεσαι για να επισημάνεις αυτό για ακόμη μια φορά, να πάψουν οι γυναίκες να σε θέλουν για το θεϊκό σου κορμί και να ασχοληθούν με την ψυχή σου και το πνεύμα σου, έτσι. Εννοείται. Ωραία. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα με την οποία εγώ τη συγχώρεσα μέχρι την απιστία. Μάλιστα. Και είχαν εμπλακεί και κάποιοι φίλοι μου, οι οποίοι προφανώς την είχαν οθήσει σε κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ όμως τη συγχώρεσα μέχρι αυτό. Και τους φίλους μου. Ωραία. Το μήνυμα το πέρασες τώρα, όμως είμαστε οκ, έτσι. Okay. Ωραία. Να φύγει το θεϊκό κορμί, παρακαλώ.